ακόμη πάντραμα της pop μουσικής των Beatles με τον συμφωνικό ήχο της Καμεράτα. Εκεί βρέθηκε και η κάμερα του Happy Day. Μου το Χρήστο, δεν θα γίνει να παντρευτείτε. Ναι, είμαστε στην καρδιά μας, είμαστε. Αντάγεται. 2:30. Όλα τα καταλαβαίνεις όμως, Κόρνο, έχεις μάθει καλά. Λίγο, φοβάμαι. Το καλοκαίρι τι θα κάνετε, έχουμε διακοπές και τα λοιπά ή κάτι, ή δουλειές. Η οικογένεια μου θα έρθει, θα έρθουν, ναι, ναι. Θα γνωρίσουν ο Χρήστος, δεν θα γνωρίσουν. Είναι πρώτη φορά, ναι, από κοντά. Ναι, και θα πάμε στην Σαντορίνη. Τέλεια. Ναι, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Οπότε η γάμη αρτάζουμε, πώς θα περιμένουμε και γάμο μέσα στη Σαντορίνη. Όχι. Όχι ακόμα. Δεν ξέρω, έχω πραγματικά... Φωμάς τα δικά σου όνειρα, γνωρίζεις τους γονείς της Κόρνεϊ τώρα όπου να είναι. Έρχονται σιγά σιγά να με γνωρίσουν. Ελπίζω να με αντέξουν πολύ αγχωμένος. Όμως ένιωσα και σε αυτή την παράσταση εδώ. Κάπως έτσι, παιδιά, δεν υπάρχει το άγχος που... Ναι, 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 και εγώ έχω γνωρίσει τους γονείς της μέσω Skype βέβαια. Καταλαβαίνεις, κάνουμε χαβαλέ. Τώρα βέβαια ο πατέρας της από κοντά μου ρίχνει δύο κεφάλια. Είναι δυνατός κυρίως. Ελπίζω να με συμπαθήσει με την πρώτη στιγμή. Λατρεύω μέλισσες, γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα. Και επίσης λατρεύω Beatles, γιατί όταν ήμουν μωρό, από ό,τι μου λέγανε οι γονείς μου, είχα υπνίες και τότε, νυχτοπούλη. Και κοιμόμουν μόνο με Beatles. Όχι, μόνο με Beatles ρεπετησιών, αλλά του έντεχνου. Μου άρεσε το Eleanor Rigby, όχι η Yellow Submarine, τα σου ξέ. Σας ξαναείπα ότι με τον Μάριο ταιριάζαμε σε όλα. Είμαστε ανοιχτοί χαρακτήρες και δεν κρυβόμαστε πίσω από τον δάχτυλό μας. Δεν είναι ότι σε όλο αυτό το διάστημα βλέπω. Παιδιά, εντάξει, οκ. Όλο αυτό το διάστημα βλεπόσασταν, δηλαδή είχατε μια επικοινωνία, θέλω πάντα, να πω. Δεν πάντα, πάντα. Ποτέ, ποτέ δεν είχαμε χαθεί. Ποτέ. Ήταν και στο γάμο μου. Αδιάβαστος. Αδιάβαστος. Συγγνώμη, στο γάμο έχεις καλέσει πολλούς πρώην σου. Όλους. Είναι... Θα τρελαθώ. Εννοείται. Ήρθαν και οι υπόλοιποι. Ήρθαν και οι υπόλοιποι. Πλάκα κάνεις. Ο άντρας σου το ήξερε ότι. Τι είχε καλέσει και τι είχε καλέσει. Εννοείται, εννοείται. Από τον άντρα μου δεν κρύβω τίποτα. Εκείνο στι δικέ του πρώτη θα τη ήθελε. Όχι, βέβαια. Δεν θα ήθελε να τι καλέσει. Μπορεί εσύ. Όχι μόνο δεν θα ήθελα, έβαλα και βέτο. Εννοείται. Γιατί είμαι κρυό, είμαι εγωίστρια.